Μερσή. Η πρόκληση πέτυχε την έκτηση, πέτυχε ο Πάκου πρόκληση. Πώς είναι τώρα το κλίμα στην ομάδα και γενικά αν περίμενε τέτοια εμφάνιση και πώς είναι η συνέχεια. Ατμοσφαίρα, δεν μπορώ να πω ότι το κλίμα τώρα είναι καλύτερο από πριν, γιατί και πριν το κλίμα ήταν εξαιρετικό, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Όσο για το τι πρέπει να κάνουμε, εντάξει, χαρήκαμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πέρασαμε στον επόμενο γύρο, ήταν κάτι πολύ ωραίο. Αλλά από αύριο το πρωί κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, την Κυριακή να πάρουμε τους 3 βαθμούς, να κρατήσουμε αυτό το επίπεδο, το καλό που δείξαμε σήμερα αγωνιστικά, να μην χαλαρώσουμε. Τώρα πρέπει να κάνουμε ένα σερί από νίκες. Το γεγονός ότι η ομάδα 5-4 μέρες ήταν στο ξενοδοχείο, αυτό βοήθησε και αν το έχεις ανασύρει. Ήταν καλό, μπορώ να πω, γιατί είχαμε πολύ χρόνο, καθίσαμε, συζητήσαμε. Λίγο άδειασε το κεφάλι μας από κάποια πράγματα. Ήταν σίγουρα κάτι το οποίο πρώτη φορά μου συμβαίνει. Στη Ρουμανία δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο εκεί που ήμουν. Δηλαδή υπήρχαν πράγματα πολύ πολύ διαφορετικά, πολύ πιο άσχημη συμπεριφορά από τους ιδιοκτήτες. Εδώ ο ιδιοκτήτης πρόεδρος ήρθε, κάθεσε μαζί μας, μίλησε ανοιχτά, οπότε μας βοήθησε πάρα πολύ και μας ανέβασε πάρα πολύ το ηθικό αυτό το πράγμα. Είδαμε τον κύριο Σαββίδη να βγαίνει από τα αποδυτήρια ιδιαίτερα χαμογελαστό σήμερα. Την τελευταία φορά που βγήκε, έκανε παρατηρήσεις αυστηρό ύφος, ζητώντας περισσότερη συγκέντρωση. Τι ήταν αυτό το οποίο τους είπε σήμερα και τους ζήτησε για τη συνέχεια. Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω τι μας είπε. Σίγουρα, εντάξει, ήταν καλά πράγματα συγκριτικά με την πρόκριση, αλλά και την προηγούμενη φορά είναι λογικό να έρχεται ο πρόεδρος της ομάδας. Ουσιαστικά είναι αυτός που έχει την ευθύνη για την ομάδα, αυτός που πληρώνει, αυτός που είναι το κεφάλι, που πρέπει μερικές φορές όταν κάτι δεν πάει καλά να βάλει όλους τους υπόλοιπους, ακόμα και εμάς, στη θέση μας όταν ξεφεύγουν κάποια πράγματα. Είναι λογικό, αυτός έχει την ευθύνη. Είναι κάτι πολύ θετικό για εμάς. Όταν είτε στα θετικά είτε στα αρνητικά νιώθουμε ότι τον έχουμε δίπλα μας και είναι εκεί για να μας προστατεύει.